Γεια σας φίλοι μου, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με κοτσομπολιό. Καιρό έχω να κάνω κοτσομπολιό, έτσι. Να κοτσομπολέψουμε κανέναν. Τρία βιντεάκια. Με τρία βιντεάκια θα ασχοληθώ σήμερα. Το ένα μου το έστειλε ένας συνδρομητής. Έχει να κάνει με εμένα. Κάποιος πιτσιρικάς με κάποιο όνομα. Δεν θα το πω, εντάξει, δεν χρειάζεται να τον κάνουμε και διαφήμιση. Έχει πέντε συνδρομητές όλο και όλο. Και ασχολήθηκε με εμένα. Δεν είπε κάτι, δεν μίλησε καθόλου, απλά έδειξε κάποια τμήματα από διάφορα δικά μου βίντεο. Απλά θέλω να του εξηγήσω του πιτσιρικά ότι πρέπει να είναι αντικειμενικός. Έτσι, όχι να δείχνει μόνο τα στραβά ή αυτά που τον βολεύουν, αυτά που μου κάνουν δυσφήμιση, έχω και καλά να δείξω σαν άνθρωπος. Μπορούσε να δείξει και μερικά καλά και όχι να κρατηθεί μόνο στα άσχημα, έτσι. Και άλλα δύο βίντεο, το οποίο τυχαία έπεσε στην αντίληψή μου, παλιό βίντεο, το 19 γυρισμένο, είναι ένας πιτσιρίκος που τραγουδάει σε ένα σκυλάδικο. Τον έβαλε ο πατέρας του να τραγουδάει, επειδή και ο πατέρας του ήταν τραγουδιστής, και τον έβαλε να τραγουδάει στην πίστα. Το τι έγινε, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, 12 χρόνων παιδάκι. Σηκώθηκε στη σκηνή σε ένα καρά σκυλάδικο, γυφτό σκυλάδικο, να πει ένα τραγούδι σε στυλ γυφτό σκυλάδικο και να τον πετάνε παιδιά λουλούδια και να γίνεται ένας πανικός. Και από την άλλη θα σας δείξω και ένα βίντεο με τον Σταύρο του Ξαρχάκο, ο οποίος σε ένα νησί, νομίζω, διδάσκει μουσική στα παιδάκια. Τη Φραγκοσυριανή του Βαμβακάρη. Να δείτε τη διαφορά. Νεολαία με νεολαία. Πρότυπα με άλλα πρότυπα. Ωραίο βίντεο είναι. Θα έχει πλάκα. Πάμε να το δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από το link που μου στείλε ένας φίλος. Άντε, στο κάνω μια διαφήμιση του πιτσιρικά μου. Ωραία, εντάξει, πέντε συνδρομητές έχει, δεν με πειράζει. Μισό λεπτάκι, να πάω στα μηνύματα. Εδώ είμαστε. Ναι, μου λέει ο φίλος ο Ορέστης. Κύριε Γιάννη, SOS, ένας αλήτης έφτιαξε αυτό, μου δίνει ένα link και μπήκα να το δω, αφού αφορά εμένα, να μην το δω. Πάμε να το δούμε. Ρε άνθρωπε του Θεού! Δείχνει διάφορα στιγμότητα από την δικά μου βίντεο. Εγώ τα ανεβάζω ελεύθερα για να μπορεί να τα πάρει ο καθένας. Άμα θέλουν τα κλειδώνω και δεν μπορεί να τα πάρει και κάτι. Αλλά εντάξει, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε. Join the box, λέμε! Γιάννης Κουτσαπουλικίδης! What's a Karen? Why is it everywhere and where did it come from? Έχω κανάλι στο YouTube, είμαι βασίλωστος! Με 150.000 συνδρομητές! Με 150.000 συνδρομητές! Με 150.000 συνδρομητές! Sir, what number comes between 2 and 4? Start from one. Let me hear. Confusing. Let me just give me. Let me hear. 36. Με 150.000 συνδρομητές! Καταλάβατε, είναι αυτό που λένε σε βγάζει από τα ρούχα σου. Με έβγαλε τα ρούχα μου. Still horny! Με έβγαλε τα ρούχα μου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Join the box, λέμε! Το καταλάβατε τώρα! Ρε άνθρωπε του Θεού! Πάμε να παίξουμε να γουστάρω. Τι κάνει, ρε. Ρε το πηθήκη, κοίτα, ρε. Ναι ρε φίλε, Silent Assassin. Άρε φίλε, πενταστέρια. Μεγάλος παιχταράς. Αλλά και ο Hitman, μεγάλος σκοπευτής και δολοφόνος. Και ο καφές μου όμως όλα τα λεφτά, ε. Το νέο κόμμα του Johnny the Fox. Ο CVRO. Γεια σου ρε CVRO. Ο πατέρας σου έτσι σε λέει. CVRO και μητέρα. Λοιπόν, εντάξει, να κάτσουμε να το δούμε όλο. Τα ξέρετε, τα έχετε δει όλα αυτά τα βίντεο εσείς. Πού θέλει να επικεντρωθεί τώρα ο πιτσιρικάς?
στους συνδρομητές που έχω, πώς έχω, γύρω στους 11.000 και εγώ είπα 105.000 επίτηδες, ψέματα, λες και δεν το κατάλαβε κανένας και θέλει αυτός τώρα να μας κάνει τον έξυπνο. Ότι εγώ είπα επίτηδες 105.000 για να δείξω ότι έχω τόσους συνδρομητές. Εγώ είπα 105.000 στον υπάλληλο της εταιρείας της τηλεφωνικής για να τον ταρακουνήσω λίγο. Αλλά τώρα πιτσιρικά είναι, παιδιά, εντάξει. Δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα. Όπως και που το λέω, Johnny the Fox λέγομαι, έχω κανάλι πάλι για να τον τρομοκρατήσω και έτσι έγινε, γιατί μέσα σε μισή ώρα επανήλθε η γραμμή μου. Έτσι, Παρασκευατιάτικα 10 ώρα το βράδυ, που όλοι οι υπάλληλοι ξέρετε τι κάνουν για την ώρα, έτσι, δεν θα ασχοληθεί κανένας με τη γραμμή σου. Εγώ όμως τα κατάφερα, γιατί είμαι ο Johnny the Fox. Και πού θέλω να καταλήξω, τώρα αυτό το παιδάκι ο πιτσιρικάς θέλει να μας πει ότι δεν λέω το όνομά μου και λέω το Johnny the Fox. Όπως και το Σιβιερό που λέω, δηλαδή με πας στο στρατό, τι θα πεις, γεια σας, Σιβιερό, λέγομαι. Εν τω μεταξύ, στην αρχή του βίντεο, άμα δείτε, ο ίδιος... Ρε άνθρωπε του Θεού! Ο ίδιος, λέω, και το βάζει και στο βίντεο ο ίδιος ο πιτσιρικάς, Γιάννης Κοτσαπουϊκίδης. Να φανταστείτε πόσο βλακάκος είναι τώρα, ε, κοιτάξτε. Και το κατέβασε. Γιάννης Κοτσαπουϊκίδης! Το είδατε, Γιάννης Κοτσαπουϊκίδης. Ενώ το λέω, το δείχνει κιόλα, είναι τόσο στόκος ο πιτσιρικάς, δεν μπορεί να καταλάβει. Και μετά το παίζει αλλιώς. Το γυρίζει αλλιώς μάλλον. Δε μέκο ότι εγώ κατακρίνω τους άλλους που δεν έχουν τα ονόματά τους και σου λέει πιτσιρικάς, κατακρίνεις τους άλλους, ρε φίλα, και εσύ Johnny the Fox. Ναι, αλλά φίλε, εσύ ο ίδιος έπαιξες το Γιάννης Κοτσαπουϊκίδης. Όπως και πιο πέρα στη συνέχεια, άμα προσέξετε, στο Hitman, εδώ ακριβώς, βλέπετε, κάτσε το μεγάλωσε λίγο, να μεγαλώσει την οθόνη. Βλέπετε, Κοτσαπουϊκίδης, επίσημο παιχνίδι, μέσω Steam, στο όνομά μου. Έτσι, το δικό μου ID είναι του παιχνιδιού, Κοτσαπουϊκίδης. Και εδώ φαίνεται το επίθετό μου. Και τώρα ο πιτσιρικάς έκανε αυτό το βίντεο για να με σπίτι. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, με τι έχουμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, άσε, πιτσιρικάς, είναι σχάρι λίγο, δεν πειράζει. Α, του κάνω και διαφήμιση, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα καλά. Πάμε να δούμε, να πληκτρολογήσω τώρα. Πιτσιρικάς τραγουδάει σε κέντρο, να βάλω, να μην ποσκυλάει, πάντε, για να το βρει. Να, το βρήκα. 12χρονος γιος Έλληνα τραγουδιστή, έχει φωνάρα. Ξέρετε τι με πείραξε περισσότερο, να σας πω την αλήθεια? Ότι έγραψε ένα σχόλιο και αναφερόμουν στα λουλούδια που πετούσανε και στα πιάτα που σπάνανε σε ένα παιδάκι 12 χρόνων, το οποίο το σήκωσε ο πατέρας του, ο οποίος είναι τραγουδιστής, ο πατέρας του σήκωσε και το γιο του να δείξει ότι και ο γιος μου τραγουδάει, και το πετούσαν λουλούδια και πιάτα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα αυτό το παιδάκι από 12 χρόνων να μας σηκωθεί σε μια πίστα να τραγουδήσει και το πετάνε πιάτα, τι έχει να βάλει στο μυαλό του αργότερα? Από 12 χρονών θα πάρει τα πάνω του με την καλή έννοια. Θα νομίζει ότι κάποιος είναι. Αντί να τα γαλουχίσουν τα παιδιά διαφορετικά, ο ίδιος ο πατέρας του το βάζει σε ένα σκυλάδικο μέσα να τραγουδήσει ένα γευτοσκυλάδικο τραγούδι. Πάμε να δούμε και την αντίδραση της λουλουδούς. Και που ήθελα να καταλήξω, ότι έγραψε ένα σχόλιο και το έσβησε. Ξαναγράφω δεύτερο σχόλιο, το έσβησε. Ξαναγράφω τρίτο σχόλιο, το έσβησε. Και κοίταξα στα σχόλια, παιδιά, κρατάει μόνο αυτά που λένε μπράβο στον πιτσιρικά, φωνάρα, σαν τον πατέρα του, πολύ ωραίος. Κράτησε μόνο ότι το συμφέρει. Αυτό το πράγμα εμένα μου τη βιδώνει. Εγώ δεν διαγράφω ποτέ σχόλιο. Εδώ έχουν βρει τη μάνα μου, έχουν βρει Χριστό, έχουν βρει Παναγία και δεν τα σβήνω. Τα κρατάω, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτός ο μάγκας όμως που το ανέβασε, ποιος είναι, και έχει και ένα 1.600.000 προβολές, πριν από 3 έτη βέβαια, Gossip TV λέγεται. Exclusive. Μάλιστα. Και σβήνει τα σχόλια, τα αρνητικά, ο μάγκας, αυτό το κανάλι.
Πάμε να το δούμε τώρα. Καρασκυλάδικα ρε τους, κυπτοσκυλάδικα. Τι είναι αυτά ρε. Σας ευχαριστεί όντως και ενοχρότημα ο Κωνσταντίνος, θα είστε καλά. Κοιτάξτε πως γαλουχούν τα παιδάκια. Νομίζει κάτι κάνει. Και ο πατέρας του και το παιδάκι. Κατάδια της Ελλάδας, παιδί. Και του πετάνε τον ούχι εδώ, κοιτάξτε. Ωραία πρότυπα. Σκυλάδικα ρε φίλε. Ατλάθουμε ρε. Τα πετάει και φεύγει. Απόψε εγώ δεν θα δύσει. Παραμιλάω μα εσύ ακόμα να φανείς. Να ξέρω δεν υπάρχει. Ήρθε και το κλαρίνο δίπλα να ντυμπέκ. Ποιον έχουμε τον Σταρ, τον 12χρονο τον Σταρ. Πα, τραγουδάει σκυλάδικο, γύφτο σκυλάδικο. Λιώμα θα με κάνεις λιώμα. Και νομίζουμε ότι κάτι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι εκεί μέσα, ρε παιδιά. Κοιτάξτε, το διασκεδάζουν και όλα να πούμε. Λουλούδια, χαμός. Ρε, δεν πάει τη βενζίνη 10 ευρώ λόγω το λίτρο να γουστάρουμε. Δεν έχουμε ανάγκη. Κοιτάξτε, ρε. Κοιτάξτε, το 19 είναι αυτό. Το 19. Κρίση δεν υπήρχε. Φύσκα το μαγαζί. Μην κλαίγεστε λοιπόν. 10 ευρώ να πάει το λίτρο βενζίνη. Ναι, ναι, και μπορεί να πάει και το μπουκάλι. 2.000 ευρώ στα σκυλάδικα. 5.000 ευρώ. Πάλι γεμάτα θα είναι, παιδιά. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Κατάλαβες. Γύφτο σκυλάδικο, βάλα να τραγουδήσει το παιδάκι, αντί να στην ηλικία του 12 χρόνων να πάθει τα μαθήματά του, να ασχοληθεί με κάποιο όργανο, με κλασική μουσική ή έστω με έντεχνη ελληνική μουσική, από 12 χρονών, στην πίστα στα σκυλάδικα. Καταλαβαίνετε τώρα. Και πάμε να δούμε τώρα, να φύγουμε από εδώ και να πάμε στην ποιότητα. Ένα βίντεο που είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο μεγάλος, ο μέγιστος, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Με παιδιά. Για να το βρούμε έτσι. Διευθύνει παρέα παιδιών με μπουζούκια στη Σύρο. Προσέξτε τώρα. Κοιτάξτε ρε παιδιά, επίπεδο τώρα. Τι είναι το προηγούμενο βίντεο και τι είναι αυτό το βίντεο. Όλα πάμπα πάμπα δεν θα μπείτε. Ριάν παμ παμ παμ. Ριάν, προσέξτε. Το ριάν πρέπει να είναι όλες οι χορδές. Ριάν. Για να ακούσω. Γιατί το κάνεις έτσι. Ποιο πιο δυνατά. Ριάν. Πρόσεξε. Άκουσε με. Προσέξτε αμεσότητα με τα παιδιά. Ο Ξαρχάκος. Αυτός ο τεράστιος ο άνθρωπος, ο άντρας, ο τεράστιος μουσικός. Αν και ήθελα ένα άλλο βίντεο. Μην το φοβάσαι. Όχι, αυτό είναι από ειδήσεις, από το Open. Α, εδώ, κάποιο ήταν που μ' άρεσε ένα βίντεο. 7, 8, 9. Κοιτάξτε πάθος ο άνθρωπος. Ανατριχύλα ρε φίλε. Δεν τα καμαρώνεις τώρα αυτά τα παιδιά. Έχουμε αυτό το επίπεδο και έχουμε τον άλλο που θα πάει να τραγουδήσει σκυλάδικα. Γύφτο σκυλάδικα. Λιώμα θα με κάνεις λιώμα. Φτάνει ρε, κόψτε τα αυτά τα πράγματα ρε. Ρε η μουσική ελληνική είναι. Ο Ορφέας την έχει γράψει σε πεντάγραμμο ρε. Έλληνες βγάλαν τη μουσική ρε. Και θα ακούμε σκυλάδικα. Λιώμα θα με κάνεις λιώμα. Α, δεν τρεπόμαστε ρε φίλε. Πάλι παράλογος είμαι και εδώ. Πάμε το Σταύρο το μέγιστο εδώ πέρα να πούμε. Κοιτάξτε τι ωραία επαφή έχει με τα παιδιά ρε φίλε. Είναι δυνατόν με αυτό το δάσκαλο μην κάτσεις να μάθεις μουσική.
Και μου τα βάζουν τα παιδάκια να τραγουδάνε λιώμα, θα με κάνεις λιώμα. Αντί να ξεκινήσουν με τη Φραγκοσυριανή. Να το, αυτό πρέπει να είναι το καλό το βίντεο. Κάτσε να δω. Να το, αυτό είναι, ναι. Κοιτάξτε. Έλα, τώρα! Συνέχεια! Είναι μια φούντωση, μια φλόγα. Η φούντωση και η φλόγα πρέπει να ακουστεί. Πόσο θα είναι ο Σταύρος, παιδιά, θα είναι 70 χρονών. Κοιτάξτε ζωντάνια, κοιτάξτε νεύρο. Λες και είναι πιτσιρικάς. Του αγκαλιάζει με τον τρόπο του. Δεν θα παίρνεις μόνος, το λέει. Υπάρχει λόγος. 7, 8, 9. Τα 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 Τρεις φορές έκασε και το ενταχθές το βράδυ αυτό το βίντεο, ρε παιδί μου, πρέπει να κάνω. 7, 8, 9! Τίτε, τίτα, 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 τίτα! Τίτα, τίτα, παπά! Πάμε, και! Γεια σου ρε Σταύρο. Τι να συγκρίνουμε ρε παιδιά τώρα, μου λέτε. Τι να συγκρίνουμε τώρα, ε. Από εδώ η νύχτα και από εδώ η μέρα. Από εδώ το λιώμα θα με κάνεις λιώμα και από εδώ έχουμε τη Φραγκοσυριανή. Του Βαμβακάρη και τον μεγάλο τον Ξαρχάκο. Ευτυχώς, μας κρατάνε αυτά τα παλικάρια να πούμε και αυτοί οι κύριοι να πούμε ακόμα ζωντάνους. Γιατί άμα δεν υπήρχαν αυτοί παιδιά, λιώμα θα ήμασταν, λιώμα.